σαν μαθητές δεν συμβιβάζομαστε με αυτή την κατάσταση. Ότι δεν δεχόμαστε ότι το 2015 πρέπει να κάνουμε μάθημα κάτι τουρκιά που είναι σαν τα αυτά που στείλανε μετά τον πόλεμο. Και ότι αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας σαν μαθητές. Η κυβέρνηση και το νέο Υπουργείο Παιδείας δεν δίνει καμία σημασία στις ανάγκες των σχολείων. Προτιμά να υλοποιεί τις ανάγκες των επιχειρηματίων. Μας στέλνει σε ένα τρέξιμο από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το φροντιστήριο στο σχολείο και από το σχολείο πάλι στο φροντιστήριο. Και θέλουν να έχουμε και σκυμμένο το κεφάλι. Και εμείς λέμε ότι δεν θα τους περάσει. Είχαμε πάρει αποφάσεις σαν δεύτερο λύκειο το ΚΕΛΣΑΜΙΣ και το ΕΠΑΛ του αργοστολίου να κατεβούμε στην κινητοποίηση. Βλέπω ότι υπάρχουν μαθητές και από άλλα σχολεία που κατέβηκαν με δική τους πρωτοβουλία. Νομίζω ότι έχει σημασία αυτό που κάνουμε σήμερα να έχει μια πορεία που θα κάνουμε σήμερα να έχει μια συνέχεια, όπως είχε κορυφωθεί ήδη και από το Σεπτέμβρη. Και νομίζω ότι έχει μια σημασία να δείξουμε ότι, ότι θα είμαστε κόντρα στα σχέδιά τους και ότι δεν θα χάσουμε εμείς τον ύπνο του, τον ύπνο μας, θα τους κάνουμε να χάσουν αυτό το δικό του. Η ΕΛΜΕ ακολουθάει τη δικιά σας πρωτοβουλία. Τα αιτήματά σας είναι και δικά μας αιτήματα. 2 μήνες μετά το ξεκίνημα των σχολείων η κατάσταση είναι τραγική. Παραμένουν οι ελλείψεις σε προσωπικό, τα προβλήματα στις μεταφορές, στις υποδομές. Ο αντισεισμικός έλεγχος και η θωράκιση των σχολείων ακόμα απουσιάζουν. Και ταυτόχρονα την ίδια ώρα έχουμε προκλήσεις από τη μεριά της κυβέρνησης με τις καταργήσεις τμήματων στο ΓΕΛ Λιξουρίου, στο ΓΕΛ Σάμις, στο δεύτερο γυμνάσιο Αργοστολίου, που τι λένε. Λένε ότι είναι προνομιούχα τα σχολεία της Κεφαλονιάς, όταν έχεις ένα δεύτερο γυμνάσιο το οποίο αναγκάζεται να κάνει μάθημα στην αίθουσα του διευθυντή και όπου μέσα δεν χωράνε πάνω από 7 μαθητές και τους λέει χωρέστε, ένα ΓΕΛ Λιξουρίου το οποίο κάνει μάθημα πάνω στο κύμα και όταν φυσάει βρέχει ή έχει κύμα δεν μπορεί να κάνει μάθημα, με μία τάξη να περιφέρεται διαρκώς. Το ΓΕΛ Σάμις είναι ένα σχολείο το οποίο είναι στο μάτι της πλημμύρας. Το ΕΠΑΛ Λιξουρίου είναι ένα σχολείο το οποίο προαυλίζεται στο δρόμο και του λένε ότι έχεις προνόμια. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι απαράδεκτο, γιατί τα μέτρα που αφορούν τη μόρφωση των μαθητών, η κατάσταση στα σχολεία υποβαθμίζεται δραματικά και συνειδητά προκειμένου τα χρήματα να πάνε στο κεφάλαιο, στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα, στους δανειστές. Επομένως εδώ χρειάζεται μια σύγκρουση με αυτή την πολιτική. Μιλάμε για το μέλλον των παιδιών, μιλάμε για το παρόν, για το μορφωτικό δικαίωμα. Δεν είναι δυνατόν καμία κυβέρνηση, καμία Ευρωπαϊκή Ένωση να τα στερεί. Και πολύ καλά κάνετε και διεκδικείτε το δίκιο σας.